Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η τοπική ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που εξισώνει τα ιδιωτικά κολέγια με τα δημόσια πανεπιστήμια. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων, η κυβέρνηση κατέθεσε ευνηδιαστικά προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο με νέες αρνητικές ρυθμίσεις που πλήττουν βάναυσα τη δημόσια εκπαίδευση. Προχωρά, όπως είπε, στην εξίσωση των πανεπιστημιακών πτυχίων με αυτά των ιδιωτικών κολεγίων. Η διάταξη αυτή, σημείωσε ο κ. Μούσιος, ταυτίζει επαγγελματικά δικαιώματα με ακαδημαϊκά προσόντα και καταργεί στην ουσία τον υπεύθυνο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία φορέα στη χώρα μας. Οφείλει η κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα από το σχέδιο νόμου όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν στην εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κολεγίων με τους πανεπιστημιακούς τίτλους και ταυτόχρονα να αρχίσει ένας παραγωγικός και γόνιμος διάλογος μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κυβέρνησης με έναν και μοναδικό στόχο. Να αναβαθμίσουμε το δημόσιο σχολείο και ταυτόχρονα να αποκτήσουμε και στον τόπο μας μια σύγχρονη ποιοτική και δημόσια εκπαίδευση. Τα ζητήματα αιχμής τα οποία προέρχονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου που σύντομα θα γίνει νόμος είναι η εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των απόφοιτων των κολεγίων με τους πανεπιστημιακούς τίτλους, την τιμωρητική διάσταση που δίνει στους διορισμένους εκπαιδευτικούς που δεν αποδέχονται να πάνε στον τόπο τους με 3 χρόνια τους αποκλείει και ταυτόχρονα, ενώ η κυβέρνηση δείχνει μια επιλεκτική μνήμη σε ό,τι αφορά να εφαρμόσει δήθεν την κοινοτική οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία και για την κοινοτική οδηγία, όπου επιβάλλει στη χώρα μας να εξισώσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων μονίμων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών. Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο που εξισώνει τα ιδιωτικά κολέγια με τα δημόσια πανεπιστήμια, σημείωσε από τη δική της πλευρά η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας. Η σχετική διάταξη εξισώνει επαγγελματικά δικαιώματα με ακαδημαϊκά προσόντα, καθώς επίσης παρακάμπτει και τον ΔΟΑΤΑΠ, τον καταργεί, τον διεπιστημονικό φορέα, τον αρμόδιο διεπιστημονικό φορέα που αναγνωρίζει την αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή με τον νόμο 4635 του 19 επιτρέπεται πλέον, αναγνωρίζεται επαγγελματική ισοτιμία ανάμεσα στα πτυχία των κολεγίων, στους τίτλους των ιδιωτικών κολεγίων, οπότε αυτό θεωρείται τυπικό προσώ μόνιμου διορισμού για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για πρόσληψη αναπληρωτών. Το θεωρούμε επίοικως απαράδεκτο αυτό το πράγμα, διότι ότι υποβαθμίζει την εκπαίδευση, τη δημόσια εκπαίδευση και καθώς επίσης απαξιώνει τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων.